σχολιά σας. Στην καμπάνια του εμβολιασμού μετέχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Δράμα, όπου βρέθηκε το πρωί. Το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι σαφές. Δεν θα ληφθούν ξανά οριζόντια περιοριστικά μέτρα. Οριζόντια περιοριστικά μέτρα προφανώς δεν πρόκειται να ληφθούν ξανά. Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν για να προστατευτούν οι ανεμβολίαστοι που έχουν καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια. Τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Τα δημοσιονομικά είναι αθρηστικό. Σε εισαγωγικά παιχνίδι. Είναι κάτι που μπορείς να πηγαίνεις πολύ καλά μέχρι ένα διάστημα και αν αφήσεις να σου ξεφύγει να πάθεις ατυχήματα. Από την ώρα που ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού εμβολιάζεται, από την ώρα που υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, πρέπει να λύσουμε το όποιο πρόβλημα υπάρχει με την ουρά της πανδημίας και τις όποιες μεταλλάξεις μέσω του εμβολιασμού. Δεν μπορεί να βάλουμε στο τραπέζι μία λύση τύπου lockdown. Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει επιτέλους τα επικοινωνιακά shows που έχουν αρχίσει και εκθέτουν τη χώρα. Οι ανεφάρμοστες εξαγγελίες και οι απειλές των υπουργών δεν είναι λύση. Από σήμερα ανοίγουν χειμερινοί κινηματογράφοι και υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας με 85% πληρότητα, καθώς και υπαίθρια κέντρα διασκέδασης με 60% πληρότητα, εάν επιλέξουν να φιλοξενήσουν μόνο εμβολιασμένους.